δύο σημαντικές συμβάσεις έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος μετέβη στην Κόρινθο και πραγματοποίησε συναντήσεις με αιρετούς αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Υπάρχει μια συνολική μελέτη για το Κορινθιακό Κόλπο, η οποία εκπονείται από το Υπουργείο Υποδομών, η οποία δίνει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει παραδοθεί. Εύχομαι και ελπίζω να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό της ανάκαμψης. Εμείς σήμερα ως περιφέρεια μπορούμε να διαθέσουμε το ποσό περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την συγκεκριμένη εταιρεία. Οι δύο σημαντικές συμβάσεις που υπέγραψαν αφορούσαν στα έργα προστασίας των ακτών από την θαλάσσα διάβρωση στα παράλια του Κορινθιακού Κόλπου και η δεύτερη οδικά έργα στον Δήμο Ξυλοκάστου Ευρωστήνης. Μετά από αίτημα του Δημάρχου Ξυλοκάστου Ευρωστήνης Βλάση Τσιώτου, η περιφέρεια υπέγραψε σημαντικά οδικά έργα που θα βοηθήσουν και τους αγρότες της περιοχής. Τις πρώτες μου χρονιές ως Δήμαρχος έχω την τύχη να συνεργάζομαι με ανθρώπους που ξέρουν να ακούν, να εμπιστεύονται και να υλοποιούν. Γιατί πάνω απ' όλα, πάνω από τα μεγάλα λόγια, το θέμα είναι οι πράξεις. Και νομίζω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου το έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να κάνει μια σειρά από έργα τα οποία συνδέονται με την βελτίωση του οδικού δικτύου, η δημοπρασία θα γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Λοιπόν, με το καλό, Δήμαρχε. Η αναβάθμιση στο στερεοσκοπείο Κρυονερίου, το περιβαλλοντολογικό πάρκο, οι παρεμβάσεις στον Ισθμό και άλλα σημαντικά έργα τέθηκαν επιτάπητος στις συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με φορείς.